Ψαλμό του Δαβίδ, ερμηνεία, υπό Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Ψαλμός 39, εις το τέλος, Ψαλμός του Δαβίδ. 1. Αυτός ο ψαλμός ενεπνεύστη στο Δαβίδ από το Άγιο Πνεύμα εκ προσώπου της Εκκλησίας των Χριστιανών, η οποία ευχαριστεί το Θεό γιατί αξιώθηκε τη Θεία Χάρη και παρακαλεί και για να λυτρωθεί από τους τυράννους και διώκτες που την πολεμούν. Επιγράφεται στο τέλος, γιατί όσα γράφονται απέβλεπαν στο τέλος και γι' αυτό και όλα έγιναν με έργα. Εγώ τυπικώς τα συμβάντα στον προφήτη νομίζω πως συνεγράφησαν και ότι αναφέρονται σε άπασα τη φύση των ανθρώπων που δέχτηκε υπό του Θεού και σωτήρος ημών τις ελπίδες της Αναστάσεως και σε αυτήν μας ποδηγετεί τη διάνοια ο Θεσπέσιος Απόστολος στην προς Εβραίους θυμούμενος κάποια ρητά. 2. Ο διπλασιασμός εδώ υπομένων υπέμεινα είναι συνηθισμένος στην Εβραϊκή, αλλά είναι και εμφαντικός και δηλωτικός επιτάσεως, όπως το ειδών είδων την κάκωση του λαού μου. Δηλαδή σφόδρα είδα και γινώσκον γνώση, δηλαδή όπως ακριβώς τα γνωρίζεις και άλλα πάμπολα όμοια. Το υπομένων υπέμεινα δηλώνει αντί του εγώ η Εκκλησία πολλά πρόσμηνα το Χριστό να με βοηθήσει, γιατί έχει γραφεί και αυτός προσδοκία εθνών και γι' αυτόν προεκήρυξαν οι θείοι προφήτες. Ο Χριστός είδε επιμελώς μαζί και εσπλαχνικός εμένα την Εκκλησία του να ταλαιπωρείται από την πλάνη των ειδώλων και για τούτο με εισήκουσε της δίησεώς μου υπέρε μου, επειδή οι προφήτες δέονταν για την εξεθνών Εκκλησία, αφού πρώτα προσέχει κανείς και έπειτα ακούει και αντιλαμβάνεται εκείνον που δέεται. 3. Τους μεγαλότατους κινδύνους φανέρωναν οι παλιοί με τέτοια ονόματα, δηλαδή με λάκους και πυλούς και λάσπες. Λάκος ταλαιπωρίας ο βότρος της πλάνης των ειδώλων, μέσα στον οποίο ταλαιπωρήθηκε κατά την ψυχή η εξεθνών Εκκλησία, και πυλός ηλίος, δηλαδή λασπόδης και βρωμερός πυλός, η σύσταση των επαθών επιθυμιών που είναι ευθοροποιός και κολλητική της ψυχής εκείνης που πέφτει μέσα της. Σταμάτησε ο Χριστός τους άστατους πόδες μου της Εκκλησίας του πάνω στην ασφαλή πέτρα της πίστεως και έδειξε σε μένα την οδό της σωτηρίας με τις ευαγγελικές του εντολές, αφαιρώντας από τη μέση κάθε σκόνταμα και γκρεμό, και έτσι ίσασε την πορεία μου, ώστε να μην περπατώ πλέον στραβά και πλανημένα εδώ και εκεί. Όποιος λοιπόν τους πόδες ένυψε και απέβαλε, πάντα ρήπο γήινο και πάνω σε βράχο στήριξε σταθερά τα πόδια, ώστε να μην σαλεύονται τα διαβήματά του κατά Θεόν. Φύλαξε επομένως πάνω στην πλακόστρωτη οδό τη βάση αμόλυντη, όπως και ο προφήτης εδώ όταν τη λάσπη από τον πυλό αφαίρεσε και έθεσε πάνω στο βράχο τα πόδια, αποπλύνοντάς τα με καθαρμούς. Και πέτρα και βράχος βέβαια ο Χριστός, ο Κυριός μας, ο οποίος είναι φως και αλήθεια και αυθαρσία και δικαιοσύνη, με τα οποία η πνευματική οδός διαπλακώνεται, και όποιος λοιπόν δεν παρατραπεί από εδώ και από εκεί καθαρό διασώζει το ίχνος το αμόλυντο από τον πυλό της ειδονής. Επίτα αυτή την πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδε ούκα της χύσου συναυτής, και για τούτο υπόθηκε ότι από το λάκκο της ταλαιπωρίας, δηλαδή της πονηρής ειδωλολατρίας και του πυλού της ηλίος, δηλαδή της βαρβαρόδους διαγωγής, με ανύψωσε και μέθεσε πάνω στην πέτρα αυτή, δηλαδή την ακράδαντη και ακλόντη και στερεμνία ομολογία της πίστεως. 4. Έβαλε στο στόμα μου ο Χριστός εμού της Εκκλησίας του καινούργια άσματα, δηλαδή καινούργιες οδές και τροπάρια και ύμνους πνευματικούς, που συνέθεσαν και ψάλουν οι χριστιανοί στα καινούργια κατορθώματα του Σωτήρος Χριστού στις δεσποτικές του εορτές. Το ύμνον το Θεό ημών είναι εξήγηση του καινού άσματος. Άσμα κενό, και το νόμο του Ευαγγελού λέει ύμνο, δηλαδή έκπληξη με δοξολογία για όσα θεώρησε να γίνονται. Οι προηγούμενοι λοιπόν που ήταν τυφλοί κατά την ψυχή θα δουν το φως της Θείας Επιγνώσεως διαμέσου της Εκκλησίας και θα δουν τα σημεία και θαύματα που τέλεσε ο Δεσπότης Χριστός και οι Αγίοι Του, και προς τούτης θα φοβηθούν τον Χριστό που ενεργεί τέτοια θαυμάσια και ακολούθως θα πιστέψουν, γιατί όποιος πιστεύει εκείνος και ελπίζει, θα ελπίσουν οι πολλοί στον Χριστό πως Αυτός θα σώσει όσους Τον πιστεύουν, αυτό τον Κύριο τον Χριστό.
Άξου λοιπόν τυφλούσεν οδό, ιούκ έγνωσαν και τρίβους άσου κίδησαν, πατήσε ποιήσου αυτούς. Απέσταλκε μου ο Κύριος, ανοίξει ο οφθαλμός τυφλών, γιατί αγίωσι δεν πίστεψαν, ζήλωσαν όσους πίστεψαν και σπουδάζουν πώς να ανανύψουν στα ίχνη τους βαίνοντας τις πολιτείες τους προς την αλήθεια. Και το φως της αληθείας ήρθαν και έπειτα τι από εδώ και πέρα. Δέχονται το θείο φόβο στο νου και τις ελπίδες τους στο Θεό τοποθετούν και παρά αυτού και μόνον ζητούν τις χορηγίες των αγαθών πέντε. Μακάριος και ευτυχής ο άνθρωπος εκείνος που έχει την ελπίδα του μόνο στο όνομα Κυρίου, δηλαδή στον Κύριο, και όχι σε άλλο πράγμα. Μακάριος ανή, ως ελπίζει επί Κύριον, 303. Η ομαλή σύνταξη του κειμένου είναι εδώ «Μακάριος ανήρ, ου αυτού εστί το όνομα Κυρίου ελπίς». Και αυτό μπορούμε να νοήσουμε και περί των χριστιανών, όταν αναγνώσουμε το ρητό αυτό κατά σχήμα υπερβατό «Μακάριος ου λοιπόν εστίν ελπίς» και σωτηρία το όνομα του Χριστού, όπως εμπράκτος έδειξα τούτο οι Άγιοι Μάρτυρες ενώπιον των τυράννων, οι οποίοι ομολόγησαν παρησία ότι το όνομα του Χριστού και του χριστιανισμού είναι σε αυτούς δόξα και πλούτος και ελπίδα, γιατί αυτό είναι το καλό όνομα, το επικλήθεν εφημάς, όπως γράφεται στην Καινή Διαθήκη. Της δουλεύουσι ημί, κληθήσετε όνομα κενών, ο ευλογηθήσετε επί της γης, δηλαδή το όνομα Χριστιανός, με το οποίο ονομάζονται όλοι κοινώς οι χριστιανοί μαθητές του Χριστού, και τούτο βλασφημούν οι πλούσιοι όχι αμέσως με το στόμα τους το ίδιο, αλλά αμέσως με τις πονηρές τους πράξεις, επειδή δυναστεύουν και αρπάζουν τα πράγματα των φτωχών, παρακινώντας τους απίστους και εθνικούς να βλασφημούν τον χριστιανισμό και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, τον διδάσκαλο, τον χριστιανό. Διμάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης διαπαντός. Και επομένως δοξάζομαι τον Θεό, μη διαπίστεως μόνον, αλλά και διαβίου, επειδή ούκαν η δόξα, αλλά βλασφημία, επειδή ούτω βλασφημείται Θεός από μια ρόη δωλολάτρη, αλλά και χριστιανό διεφθαρμένο και καυχόμενη επί τη ορθότητη της πίστεως, επειδή δεν συμβαίνει με την πίστη μας να επιδείκνεται ο Θεός, εμείς τον ετοιμάζουμε κιόλας κάνοντάς τον να βλασφημείται. Και αυτό γιατί και οι δωλολάτρες και οι άπιστοι, όταν δουν καμιά μικρή έστω αμαρτία σε κανένα χριστιανό, δεν τον κατηγορούν μόνο εκείνον, αλλά όλο το γένος των χριστιανών, και δεν στέκονται ως εκεί, αλλά για το δούλο βλασφημού και το δεσπότη Χριστό, αμέλη, φυσικά και οπωσδήποτε, επειδή θεάσονται σε κάποιον μικρή ραθυμία, ευθέως τη γλώσσα ακονίζουν κατά πάντων ομού και από τον ένα και τη ραθυμία του κατά παντός γένους των χριστιανών, τα ίδια καταψηφίζουν και δεν σταματούν σε αυτό παρά τη ραθυμία των δούλων και τον κοινό μας δεσπότη τολμούν εξαιτίας τους να βλασφημίζουν, ενώ το όνομα χριστιανός είναι επενετό και εφημισμένον, αφού η προσιγορή αυτή είναι μεστή ευλογίας και εφημίας, επειδή όταν θέλουν να επαρθούν, με πολλή εφημία λένε συνήθως αληθώς χριστιανός, και παρακαλούντας πάλι συνήθως λένε ως χριστιανός κάνει και ό,τι πρέπει σε χριστιανό κάνει. Τέτοιου είδους χριστιανός που ελπίζει στον Χριστό δεν αποβλέπει ούτε και καταγίνεται στα μάτια, δηλαδή σε εκείνα που φαίνονται αγαθά κοντά στους πολλούς και χυδαίους ανθρώπους, μανίες, ψευδείς ή μαντίες, επειδή οι μάντες μένονται από τα δαιμόνια και το δαίμονα και γίνονται εξωφρενών και παραφέρονται εδώ και εκεί, ενώ αυτοί ψεύδονται σε εκείνα που προλέγουν. Από το ένα είδος της μαντίας ενηγματοδός φανέρωσε όλη την ειδωλολατρεία σαν από μέρους του όλου. Μανία σόφρον ή έκσταση από τον παρόντα βίο, για την οποία και στους πολλούς οι προφήτες φάνηκαν εξωφρενών, αλλά και για την οποία σεμνύνεται ο προφήτης λέγοντας «εγώ είπα εν τη εκστάση μου». Και ο Απόστολος πάλι «είτε εξέστημε Θεό ή εν αν ματαιότητες και μανία ψευδής, ευιωτικέ φροντίδες». 6. Επειδή ο Μέγας Δαβίδ εξεπλάγει το παράδοξο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού και επειδή δεν μπόρεσε να βρει άξιο τούτου λόγου να πει, τούτο μόνο το εκπληκτικό λόγιο επιφώνησε. Πολλά θαυμάσια επίησες, Κύριο Θεός μου,
όπως έπαθε και ο Απόστολος Παύλος, γιατί και αυτός υπερθαύμασε και αναβόησε ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Όσο ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστε η οδή του, θαύμασε ο Θείος Απόστολος τις ποικιλότροπες οικονομίες που μεταχειρίζεται ο Πάνσοφος Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων, αφού στάθηκε ο κόσμος, δηλαδή πως οικονομεί τα, να γίνονται τα εναντία διαμέσου άλλων εναντίον και διαμέσου άλλων απειθών κάνει άλλος ευπηθείς και έκπληκτος έτσι βεβαίωσε ότι ο Θεός που τόσο πανσόφος και βαθαίος και με ακατάλληλους τρόπους οικονομεί των ανθρώπων τη σωτηρία, αυτός βέβαια και θα οικονομήσει και για τη μέλουσα σωτηρία των ιδέων και ονομάζει πλούτο την αγαθότητα του Θεού της οποίας το βάθος θαυμάζει μόνο, αλλά πόσο είναι δεν το ξέρει. Γιατί του πλούτου και της αγαθότητός του ήταν ίδιο το να κάνει ο Θεός τους πέντες και άπορους εθνικούς τόσο εύπορους και πλούσιους, και κοντά στην αγαθότητα θαυμάζει και το βάθος της σοφίας του Θεού με την οποία κυβερνά τα ανθρώπινα και σώφησε τους ασόφους και αμαθείς εθνικούς, αλλά θαυμάζει και το βάθος της γνώσεως διαμέσου της οποίας γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον στον καθένα. Άκου ακροατή πως δεν είπε είναι ακατάληπτα τα κρίματα, δηλαδή η κρίση του Θεού, αλλά πως είναι ανεξερεύνητα του τέστη ούτε καν εξέταση δεν δέχονται όλος, αλλά και η οδή του Θεού, δηλαδή οι οικονομίες του, όχι μόνο δεν μπορούν να γνωριστούν, αλλά ούτε καν και να ζητηθούν και ούτε ίχνος τους να φανεί. Η σοφία λοιπόν του Θεού υπερέχει τον άλλον πρώτον, γιατί γνωρίζει τα μέλλοντα, δεύτερον, γιατί τα ξέρει τελείως και όχι από άλλον, άλλο δηλαδή δια είδους μορφής το γυρνοσκόμενο, αφού αμέσως πάντα γνωρίζει και όχι με ιδέα όψη, πανταχού παρόνων και τα πάντα πληρών, και τρίτον, ότι και τώρα τα πάντα γνωρίζει, και τέταρτο, ότι πάντα γνωρίζει τα πάντα, και πέμπτο, ότι η φύση και όχι κατά μετοχή γνωρίζει, και έκτο, ότι ως αιτία των γνωστών τα γνωρίζει και για τούτο δεν γνωρίζει καλά εκ των όντων τα όντα, μαθαίνοντας ο Θείος νους, αλλά από μόνος του, και κατ' αιτίαν προσέλαβε την είδηση και γνώση και ουσία πάντων, και όχι κατ' ιδέα επιβάλλοντας τον καθένα, αλλά κατά μία περιοχή περιέχουν της αμαρτίας γνωρίζοντας και τα πάντα και συνέχοντας, και τέλος έβδομο και τελευταίο, ότι πάντα γνωρίζει ομού και κατά τον ίδιο τρόπο διαφορετικά με μία και την αυτή του ενέργεια. Ερμηνεύοντας τον 32ο ουρανοφάντορ λέει, μήποτε οι λόγοι περί θείας κρίσεως άρρητοι όντες και ακατάληπτες στις ανθρώπινες έννοιες λέγονται άβυση, ενώ μόνο στη γνώση του Θεού απόκεινται οι λόγοι κατά τους οποίους οικονομούνται το καθετή, γιατί προσαγορεύτηκαν άβυσσος τα περιέκαστο κρίματα, όπως λέγεται και αλλού σε ψαλμό, πάλι άβυσσος πολύ τα κρίματά σου, ώστε αν επιζητείς γιατί το αμαρτωλή ζωή παρατείνεται και του δικαίου ημέρες συντέμνονται της παροικίας του εδώ στη γη, και ο άδικος πλουτεί και ο δίκαιος θλίβεται και το παιδί έφυγε πριν καλά καλά μεγαλώσει, και από πού οι πόλεμοι και οι σεισμοί και οι ξερασίες και οι πλημμύρες και οι φθορές των ανθρώπων και τα ναυάγια, και ο δούλος και ο ελεύθερος και ο πλούσιος και ο φτωχός και παίρνεις, και πολλοί στους αμαρτωλούς και στους κατορθώνοντες διαφορά, γιατί από τον πόρνο βοσκό και στην αμαρτία αγοράστηκε η μία και άλλη ευθύς αγαθής δέσποινας έτυχε και συνετράφη στην Παρθενία, και η μία ευεργετήθηκε, η πρώτη δηλαδή, αλλά και η άλλη καταδικάστηκε, η δεύτερη δηλαδή, και ποια η ανταπόδοση του κριτή στον καθένα και την καθημιά. Αυτά λοιπόν αν βάλεις έννοια θυμίσου ότι άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Τι το σκεύος αυτό λοιπόν της εκλογής και ποια διδασκαλία περί ουσίας Θεού άφησε, δηλαδή εκείνος που διέκυψε λόγους μερικούς οικονομίας, και τότε σαν να ηλικίασε στο αδιεξόδευτο, το αδιέξοδο δηλαδή της θεωρίας, και φώνησε εκείνη τη φωνή, τι βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, και ανεξερεύνητα τα κρίματά του και οδή του ανεξιχνίαστες, και αν ανέφικτα στον Απόστολο που έφτασε σε τέτοιο μέτρο γνώσεως, πόσο τύφο
έχουν όσοι επαγγέλλονται πως γνωρίζουν καλά την ουσία του Θεού. Αυτά λοιπόν μάθαμε από αυτόν και θαρούμε λέγοντας ότι όχι μόνο οι ψηλότεροι από τη δύναμη όσων τώρα επιχειρούν να εξερευνήσουν τα κρίματα του Θεού, αλλά και ο δίτης γνώσεως μένουν ανεπίβατοι μέχρι τώρα και ατριβείς άβατοι, γιατί τούτο θεωρούμε ότι ο Απόστολος ήθελε να πει λέγοντας ανεξιγνίαστες τις οδούς που φέρνουν στο ακατάληπτο, δείχνοντας με τη λέξη ότι στους ανθρώπινους λογισμούς η γνώση αυτή ανεπίβατη μένει και με την πορεία του λόγου ακόμα κανείς δεν έφτασε με τη διάνοια, ούτε καν ίχνωση σημείο καταληπτικό οδού αλήπτων σήμανε. Αυτά λοιπόν αφού μάθαμε από την Αποστολική Μεγαλοφία να λογιζόμαστε με τα λεχθέντα, ότι αν τα κρίματα δεν μπορεί κανείς να εξερευνήσει και ο δι' επίσης ανεξιχνίαστη και η κασίας υπέρκειται πάσης η επαγγελία των αγαθών από τους στοχασμούς, πόσο μάλλον το μέτρο κατά το άφραστο και απροσπέλαστο και ανώτερο και υψηλότερο αυτό το θείο από τα νόμενα των οποίων ουδε μία γνώση ο Θεοδίδακτος Απόστολος δεν είχε. Και πολλούς και θεολόγους θα βρεις να υμνούν όχι μόνο την αόρατη και απερίληπτη, αλλά και ανεξερεύνητη άμα και ανεξιχνίαστη και ούτε καν ίχνος της κανενός να έχουν διέλθει από απειρία της κρυφίας της. Και για τούτο με λέονται ο Θεός ομοιάζει, γιατί καθώς εκείνος σκεπάζει τα ίχνη του με την ουρά περπατώντας, να μην το βρουν οι κυνηγοί, έτσι και ο Θεός κρύβει τα ίχνη της γνώσεώς του, και για τούτο λέχθηκε εν τη θαλάσσια οδύσου και τρίβησε εν είδεση πολλής και τα ίχνη σου γνωστήσονται, γιατί όπως ακριβώς η οδός του είδωρ δεν σώζεται, ούτε τα ίχνη λέοντος έτσι, ούτε και οι πορείες του Θεού θαυμάσια, όχι μόνο τα γεννόμενα στον καιρό του Μωυσέως και Ιησού του Ναβί και Σαμουήλ και όσα θαύματα έγιναν πριν από αυτούς επί Αβραάμ και των άλλων πατριαρχών, και πολύ μάλλον στον καιρό της ενανθρωπίσεως του Δεσπότου Χριστού, τα οποία προείδη δια του Αγίου Πνεύματος και θαυμαστικώς βόησε το παραπάνω ρητό. Η ομαλή σύνταξη του ρητού είναι: και εστιός της ομοιωθήσετε εσύ εν της διαλογισμής σου. Δηλαδή, κανείς Κύριε δεν θα νοήσει τους διαλογισμούς σου περί προνοίας και σωτηρίας του κόσμου, αφού ειδού πιο θαυμαστό και παράδοξο πράγμα διαλογίστηκες να γίνεις άνθρωπος, δηλαδή για τον άνθρωπο. Απήγγειλα και δίδαξα για πολλά θαυμάσια σου σε πολλούς ψαλμούς, αλλά τα θαυμάσια σου πληθύνθηκαν ακόμα και φάνηκαν αναρρύθμιτα πως είναι, χωρίς να μπορούν να πέσουν σε αριθμό. Γιατί εκείνα που τώρα γνώρισε είναι απερίληπτα για το μεγαλείο της φύσεώς τους, επειδή και άλλο είπε τίποτα δεν μπορώ να πω περί των θαυμασίων σου Κύριε, τούτο μόνο απνήγγυλα και λάλησα. Γι' αυτά δηλαδή ότι υπερβαίνουν αριθμό, νικά τον αριθμό και πάσα διήγηση τα θαύματα που έγιναν υπό της δυνάμεώς σου, γιατί δεν υπάρχει δυνάμενος να δράσει όμοια με αυτά σαν και σένα κανείς, αφού μέγιστα και περικαλεί σου τα ποίηματα, αλλά νικούν τους ανθρωπίνους επένους όσα οικονομούνται σε κάθε καιρό υπό της προμηθείας σου και στην Αίγυπτο και στην έρημο και επί Μωσέως και επί Ιησού και επί Σαμουήλ και πρεσβύτερα παλαιότερα τούτων κατά Αβραάμ και επί Ισαάκ και Ιακώβ και της δουλείας του Ιωσήφ που έφερε τη βασιλεία και τα άλλα, ώστε να μην διεξέρχομαι το καθένα χωρίς τα άλλα. Το θαυμασιότερο απάντων αυτών τώρα ότι ούτε ενός ανθρώπου ή έθνος ενός, αλλά πάντων των εθνών πραγματεύεσαι τη σωτηρία και κατέπαυσε στην νομική λατρεία που συνέβαινε στην ασθένεια των Ιουδαίων και έδωσε στην καινή χάρη που νομοθετεί τη λογική λατρεία. 7. Αυτά και τα ακόλουθα δίδαξε ο Απόστολος προς Εβραίους, ότι λέγονται προς τον Πατέρα εκ προσώπου του Ιησού Χριστού, γιατί λέει ο Υιός και Θεός προς τον Πατέρα μετά την ενανθρώπισή του, ότι στο εξής απέβαλε στη θυσία και την προσφορά του νόμου και κατασκεύασε σώμα σε μένα από τα αίματα της Παρθένου και εκ Πνεύματος Αγίου για να γίνει τούτο θυσία υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Στο βιβλίο του Λεβιτικού και Δευτερονομίου θα βρεις φανερά ακροατή ποια ήταν τα ολοκαυτώματα και ποιες οι θυσίες για αμαρτίες. Και γενικά εκεί βρίσκεις ποια διαφορά έχουν οι θυσίες από τις προσφορές. Εδώ λέει τώρα ο Χριστός προς τον Πατέρα ότι αφού εγώ σαρκώθηκα που είμαι η λογική και αληθινή θυσία, ιέρουσα την αμαρτία του κόσμου, από τότε καμιά άλλη θυσία νομική δεν ζήτησες. Όσο κράταγε ο νόμος, ολοκαυτώματα
και θυσία πρόσφεραν στο Θεό, αλλά ο προφητικός λόγος εξέβαλε πάντα ταύτα και υπέδειξε τη λογική θυσία. Χάριν του οποίου τυπικώς αρμόζει στον προφήτη ο παρόν, επειδή και εκείνος προέβλεπε τα μέλλοντα και σύμφωνα με εκείνα επιθυμούσε να ζήσει και αληθώς να απαλλαγεί από την πλάνη και να αξιωθεί σωτηρίας πάνε έθνος. Στο εβραϊκό γράφεται «Ότα κατερτίσομαι», γιατί παλιά οι θυσίες και ολοκαυτές αναφορές προστάσονταν υπέρ των αμαρτιών, αλλά τώρα καιρός πια σωτηρίας παραδόθηκε σε εμάς και άλλος τρόπος χωρίς θυσίες και ολοκαυτώματα, γιατί υπακοήεται σε μόνο και ευλάβεια. Εμ' αυτόν σε προσήγαγον και κληθείς πάρημις πέψας ποιήσε το θέλημά σου. Ενώ τα ότα κατερτίσομαι ο μακάριος Απόστολος το σώμα έλαβε και είπε όχι αγνοώντας το εβραϊκό, παρά το δικό του σκοπό υπηρετώντας. Αντισάγει λοιπόν την ανέμακτη θυσία και λογική του Κυριακού σώματος και αίματος, γιατί κατήρτισε σώμα με την Εκκλησία, δηλαδή το Κυριακό, ο ίδιος ο Χριστός τον καιρό του μυστικού δείπνου, λάβετε, φάγετε, λέγοντας τότε, πότε, όταν δεν θέλησες τις νομικές θυσίες. Γιατί τότε εγώ είπα, Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σώσου των ιών. Αφού το ιδού οίκο δηλώνει ότι όπως βλέπεις ιδού, εγώ είμαι έτοιμος. Πρώτο ο Χριστός πρέπει να λέει τα δικά μας και να προτυπώνει όσα πρέπει να κάνουμε. Και έτσι πρώτος προσήλθε στο βάπτισμα, υποδεικνύοντας μας τη χάρη του βαπτίσματος. Και έτσι πάλι ένιψε τα πόδια των μαθητών του, προθέτοντας μας αρχέτυπο ταπεινοφροσύνης. Και για τούτο τον Ιόν είπε, άφεσάρτη, ούπο γαρ πρέπον ημίν έστη, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη και του ιδού οίκο προσαρμόζεται και στο πρόσωπο της Εκκλησίας. Οι Εβραίοι βιβλία ονομάζουν τα συγγράμματα και κεφαλίδες, τα τηλεκτάρια, κατά το Ιε ανθρώπου κατάφαγε την κεφαλίδα ταύθην, επειδή οι παλαιοί τότε σε τηλεκτάρια έγραφαν και όχι σε χαρτιά τετράγωνα, όπως γράφουμε εμείς τώρα. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι σε τηλεκτάριο βιβλίο, δηλαδή για την ενανθρώπιση μου, οι προφήτες προεκήρυξαν και τούτο το ίδιο έλεγε και ύστερα ο Κύριος προς τους Ιουδαίους. Ή επιστεύεται Μωσή, επιστεύεται ανεμή περί εμού γαρ εκείνος έγραψεν και άλλα όμοια. Βιβλίο και πεντάτευχος του Μωυσέως και κεφαλή της Γένεση ως αρχή της, όπου είναι γραμμένα τα κατά τον Ισαάκ και αναφέρονται στο Χριστό. Κεφαλίδα και αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη, επειδή αναφέρει την άναρχη γέννησή του, αλλά και η αρχή του κατά Ματθαίον που αναφέρει την έγχρονη κατά σάρκα γέννηση του Χριστού. Και πάλι πάσα βιβλίου κεφαλίδα είναι η Αγία Γραφή, αφού πάσες ανακεφαλαιώνονται σε ένα στην πρόνηση, δηλαδή περί Χριστού και προφητεία. 9. Επειδή περί της ενανθρωπίσεώς μου προγνώστηκαν και προφητεύτηκαν από τους προφήτες, για τούτο θέλησα να κάνω το θέλημά σου, Πάτερ μου, αφού περιτεύει εδώ το του και θέλημα του Πατρός είναι υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων κατά σάρκα σφαγή του Υιού του. Για τούτο είπε και ο ίδιος ύστερα ο Χριστός, καταβέβηκα εκ του ουρανού, ή να πει το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός μεν, μέσω της κοιλίας μου νοείται, αντί του εκ μέσου της κοιλίας μου, δηλαδή της καρδιάς μου, που είναι ολοκαρδίος και ολοψύχος λαμβανωμένης της μιας προθέσεως αντί άλλης, της εν αντί της εκ. Και από κοινού πάλι πρέπει να νοηθεί και εδώ το ιβουλήθην ποιήσε, δηλαδή θέλησα να πληρώσω τον νόμο σου εξ όλης καρδίας μου, δηλαδή τις εντολές σου αυτές που μου έδωσες, όπως και ο ίδιος ύστερα έλεγε. Αυτός μη, ο πατήρ δηλαδή, εντολή είναι εδώ και τι είπω και τι λαλήσω. Εν μέσω κοιλίας μου, γιατί ο Χριστός έχει κρυμμένο μέσα το θέλημα του Πατρός και το φανέρωσε στους γνήσιους μαθητές του, στους οποίους αποκάλυψε και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, και καλό είναι και εμείς να καθαίρουμε την κοιλία, γιατί μάλιστα και λεπτότερη πρέπει να την έχουμε, ώστε να δέχεται το νόμο του Κυρίου στη μέση και ψυχής κοιλία, το δοχείο των πνευματικών τροφών, το διανοητικό. 10. Δικαιοσύνη εδώ ονομάζει το Ευαγγέλιο, επειδή αυτό δικαιώνει όλους εκείνους που πιστεύουν σε αυτό και φυλάνε τις εντολές του, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ο νόμος του Μωυσέως δόθηκε μόνο στους Ιουδαίους, ενώ το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Δίκαιο είναι το Ευαγγέλιο, επειδή όχι μόνο το δύναει τον άλλο, αλλά όλους τους ανθρώπους επίσης σε σωτηρία καλή. Και εδώ
Οι εκκλησίες καλεί τις πολυάριθμες συναγωγές των Ιουδαίων στις οποίες Παρισία ο Κύριος κήρυται. Η Εκκλησία Μεγάλη εννοείται και εκείνη των εθνών ως μείζωνα πλήθη των Ιουδαίων και ως μείζωνα πάλι δεξαμένη τα μυστήρια. Μεγάλη η Εκκλησία και όχι μόνο για το σύνολο το πολυάριθμο, αλλά και πολλό μάλλον εκείνη που μπορεί να παραδεχτεί τα υψηλά και μεγαλοπρεπή δόγματα της θεολογίας και χείλη της τροπικός, οι πανέφημοι Απόστολοι και πάντες οι διδάσκαλοι μετά από αυτούς, τους οποίους το σώμα της όχι μόνο δεν κολλεί, αλλά και μάλλον παρορμά παρεχόμενο την ανάλογη συνεργία για να ευαγγελιστεί, έτσι παρέχοντας την αυτοδικαιοσύνη, δηλαδή το Χριστό. Καθώς βλέπεις, Πάτερ μου, δεν θα εμποδίσω τα χείλη μου από το να κηρύττουν στους ανθρώπους τα προσωτηρία τους λόγια. Και εσύ γνωρίζει ότι δεν θα τα εμποδίσω επειδή και εσύ γνωρίζεις εμένα ως Υιό σου, καθώς και εγώ γνωρίζω εσένα ως Πατέρα μου κατά φύση. Καλή δεύρω ο Χριστός με τους Ευαγγελιστές, τους Αγίους του και τους κατά καιρούς διδασκάλους του, τους οποίους μπορούμε και χείλη Χριστού να καλέσουμε. Η δοκιμήν ζητείτε του εν εμή λαλώντος Χριστού και το έγνος αντί ιδιοποίησε ότι η δικαιοσύνη διαπίστεως, για να την αποδεχτεί δηλαδή, 11. Για το Ευαγγέλιο μιλώντας και αυτά τα λόγια τα ονομάζει δικαιοσύνη και λέει, ξέρεις Πάτερ ότι δεν σιώπησα το Ευαγγελικό κήρυγμα, αλλά το φανέρωσα σε όλους. Το Ευαγγέλιο πάλι και εδώ ονομάζει αλήθεια και σωτήριο, επειδή όχι μόνο είναι γεμάτο από δικαιοσύνη, αλλά και από αλήθεια, εγώ την αλήθεια λέγω ημίν, και όχι μόνο αυτά, αλλά και από σωτηρία είναι γεμάτο, επειδή υπόσχεται να δώσει σωτηρία σε όλους τους πιστούς, και αυτά τα λόγια για το Ευαγγέλιο τα λέει ο Δεσπότης Χριστός. Αφού έλεος ονομάζεται το Ευαγγέλιο για την ελεημοσύνη που έδειξε μέσω αυτού ο Θεός, που δεν υπέφερε να τυραννείται το πλάσμα του από το διάβολο, και γι' αυτό και για τη σωτηρία του δεν ακριβεύτηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε σε θάνατο. Έτσι με διάφορα ονόματα ονόμασε ο προφητάναξ το Ευαγγέλιο για τα διάφορα του χαρίσματα. 12. Τα ακόλουθα λόγια και αυτά λέγονται εκ προσώπου όλης της Εκκλησίας των Χριστιανών, η οποία παρακαλεί μέσω αυτό να μην εγκαταληφθεί από το Θεό ύστερα από τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, επειδή ακολουθούν αυτήν κίνδυνοι και πειρασμοί πολλοί από ανθρώπους και δαίμονες. Τα λόγια αυτά λέγονται και εκ προσώπου των Ιουδαίων που έμειναν στην απιστία, γιατί παρακαλούν το Θεό να μην μακρύνει τους εκτιρμούς του από αυτούς, και σημαίνεται με αυτό η στα έσχατα κλίση τους. Και ας έτυχε όμως σωτηρίας, η Εκκλησία δεν έπαψε να έχει ανάγκη από την προμήθεια εξαιτίας των επαναστάσεων ανθρώπων και δαιμόνων, των οποίων μνήμη έχει στο εξής. Η του Θεού Εκκλησία λοιπόν δεν μεγαλοφρονεί, επειδή βάλλεται παρά των δισεβών με τρικυμίες και αγωνίζεται παρά σε αμαρτίες και πλημελήματα αναθέτει τα γινόμενα, αφού έχει και συζώντες εραστώνει και ασπαζόμενος βίο ανυπόφορο, και προτιμώντας ειδονές δουλικές, και για τούτο παρακαλεί να απολαύσει επικουρία παρά του σωτήρος. Ας με βοηθήσει λοιπόν το ελέος σου Κύριε και αλήθειά σου, δηλαδή αληθινή σου υπόσχεση, αφού εσύ υποσχέθηκες, ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας. Και μερικά αντίγραφα έχουν αντελάβει το μου νοουμένου έως τώρα με βοήθηση το ελέος σου και αλήθειά σου. Καλύτερο όμως είναι το αντιλάβιντο, λεγόμενο εφικτικός, αντίληψή μας, το έλεος του Θεού και αλήθεια, καθότι το έλεος βλέποντας δεν απογοητευόμαστε, και στην αλήθεια της κρίσης πάλι κοιτώντας, που τον καθένα με τις οδούς του θα κρίνει, ασφαλιζόμαστε να μην αμαρτάνουμε. Και πολλαχώς ότι έλεος Θεού και αλήθεια ονομάζεται, και γιατί από αυτόν ελεηθήκαμε και γιατί αυτός είναι έλεος. 13. Βλέπουμε περικύκλουσαν τόσες πολλές επιβουλές και κίνδυνοι που δεν έχουν αριθμό, και γι' τούτο έχω χρία της βοηθείας σου Κύριε. Άκου και εσύ Χριστιανέ, πως οι δίκαιοι που βρίσκονται στην Εκκλησία αυτή από την πολύ ταπεινοφροσύνη που έχουν αποδίδουν στις αμαρτίες τους όλους τους κινδύνους και τους πειρασμούς που πάσχουν. Έτσι έκαναν και οι τρεις παιδες στην Κάμινο ευρισκόμενοι, που έλεγαν συμφώνως ημάρτωμεν και νομίσαμεν και μόνο που έπασχαν για το Θεό. Και λέει ο προφητάναξ ότι οι αμαρτίες του, δηλαδή οι πειρασμοί που έρχονται από τις αμαρτίες του, σκοτίζουν τόσο τους οφθαλμούς της ψυχής του, ώστε να μην μπορούν να βλέπουν και να διακρίνουν ποια είναι τα συμφέροντα, αλλά διαλύει το σκότος αυτό το φως της παρακλήσεως του Θεού και της παρηγοριάς του, και είναι περιττό εδώ και το του. Η αμαρτία ακριβώς όπως αχλής και νεφέλη σκότος στους οφθαλμούς της διανοίας κατακάθεται πάνω τους, και όχι μόνο, αλλά και η μνήμη των παλαιών πτεσμάτων συνήθως επισκοτίζει τη διάνοιά μας.
Τα λόγια τώρα λέγονται από ταπεινοφροσύνη της Εκκλησίας των Χριστιανών, αλλά δεν είναι ανακόλουθο να τα νοήσουμε πως λέγονται και από αλήθεια. Γιατί είναι μεμειγμένοι με τους ενάρετους και δίκαιους, πολύ αμαρτωλοί και αμελείς κατά τη ζωή. Και για τούτο τις αμαρτίες τους οικειοποιούνται οι δίκαιοι και ως δικές τους νομίζουν εξαιτίας της κοινωνίας και αγάπης και της μίας πίστεως που έχουν. Ας μην το νομίσουμε υπερβολικός, επειδή πολλά και αγνώντας αμαρτάνουμε, αλλά και μία πράξη πάλι σε πολλές αμαρτίες μερίζεται όπως ακριβώς ο φόνος του Άβελ. Φόνος 7 λογίστηκε στον Κάιν αμαρτήματα και στον Λάμεχ πάλι 70 και 7, και άρα μία και οι αμαρτίες μας έτσι υπερβαίνουν τις κεφαλές μας, τις τρίχες, θα μπορέσουν να ερευνηθούν από τον κριτή με ακρίβεια. Και μια και τον ποικίλο και παντοδαπό εσμό και σμήνος και αγέλη λυπηρών προκαταγγέλει ο παρόν προφητικός λόγος, όλα αυτά πήρα έλαβε η Εκκλησία του Χριστού, επομένως δι' αυτών. Τα νέστη τα κακά πληθύνονται και από αυτά που πολλαπλασιάζονται στερούμαστε να διανοούμαστε ορθώς από καρδίας και εγκαταληφθήκαμε. Κατά το φαινόμενο έχασα και αυτή την καρδιά μου. Εγώ η Εκκλησία σου Κύριε, επειδή δεν έχω πλέον δύναμη να τολμήσω σε κανένα πράγμα, επειδή απέκαμε από τους πειρασμούς, αφού η καρδιά είναι που θα ρίνει και δίνει τόλμη στον άνθρωπο. 14. Θέλησε να με λυτρώσει από τα παραπάνω δεινά και επιμελώσει δε να με βοηθήσεις. Πρόσχεσε εμένα όχι απλώς αλλά να με βοηθήσεις. Γιατί αν ο δίκαιος κριτής με άλλο σκοπό επιβλέψει τον αμαρτωλό παρά χρήμα και αμέσως φθήρεται κολαζόμενος από την επισκοπή του. 15. Ας πάθουν και τα δύο αυτά, δηλαδή και την εσχήνη και την τροπή, γιατί η εσχήνη είναι να νικηθούν από τη δική μου υπομονή, δηλαδή της Εκκλησίας σου Κύριε, αλλά και την τροπή να με βλέπουν με την άμαχη σου δύναμη και βοήθεια σε εμάς τους χριστιανούς. Ποιοι? Εκείνοι οι τύρανοι που ζητούν να βγάλουν τις ψυχές από τα σώματά μας με κάθε είδος τιμωρίας. Όλοι λοιπόν μαζί ας εσχυνθούν και ας επιστρέψουν άπρακτοι και ανενέργητοι και χωρίς να νικήσουν την ανδρεία μου, όλοι κακοθελητές μου, άνθρωποι και δαίμονες. Και για την ανενεργησία τους αυτοί ας ντραπούν και η Εκκλησία διαφορετικά και πολλική τρόπα θα πρέπει να πλέκει τις κατάρες ποικίλο τρόπο εναντίον των εχθρών για να φανερώσει με αυτές την οδύνη και τον πόνο. 16. Το έβγαινε όπως προείπαμε στον 34ο περιγελαστικό επίρρημα. Είπα έβγε η δονιοφθαλμή ημών. Θέλει λοιπόν όλοι να είμαστε αναμάθητοι, αλλιώς εσχύνεται ο καθένας μας αλαζονικός πράττοντας κακός και λέγοντας έβγε. Και στα εβραϊκά δηλαδή με σχετλιαστική ελεηνή φωνή των ήδη νικημένων. 17. Το αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν μαζί τα δύο αυτά, αν θέλεις νόησε ακροατή πως σημαίνουν ένα και το αυτό πράγμα, αλλιώς έχει τη διαφορά στον ένα, το εφρανθήσουμε και αγαλιάσουμε εσύ. Δηλαδή η αγαλία είναι επίταση της ευφροσύνης και είπε επί σύ, αντί επί τη είσαι πίστη, ας εφρανθούν εκείνοι που σε ζητούν Κύριε. Εκείνοι που αγαπούν τη σωτηρία παρά σου αυτοί και ας μεγαλύνουν πάντοτε Κύριε. Σωτήριο είναι και η ενανθρώπιση του Χριστού, επειδή και αυτή έγινε σωτηριώδη στους χαμένους ανθρώπους, γιατί αυτοί αξιώθηκαν να λάβουν τη δική σου βοήθεια. Ας πούν, μεγαλυνθεί το Κύριο, δηλαδή ας φανεί σε όλους μέγας ο Κύριος. 18. Τούτο το ρητό λέγεται από προσώπου κάθε χριστιανού, επειδή κάθε χριστιανός πτωχός είναι, γιατί όλα του τα υπάρχοντα τα άφησε για τον Χριστό, αλλά είναι και παίνεις, γιατί πονεί και εργάζεται τα προσωτήρια του αναγκαία και πάλι πτωχός, γιατί στερήθηκε εκείνα που είχε και παίνεις, γιατί παινεί, δηλαδή πονεί και κοπιάζει στις εντολές του Χριστού και τις αρετές. Πτωχός, όποιος από πλούτου κατήλθε στην ένδια και λέγεται παρακυρίου διμάς, επτώχεψε πλούσιος όν. Ενώ παίνεις, όποιος εξ αρχής είναι σε ένδια και ευαρεστεί τον Κύριο στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και ο προφήτης ομολογεί πως είναι πτωχός και παίνεις λέγοντας στο πρόσωπο του Χριστού πτωχού για μας ονομαζομένου διμάς, επτώχευσε πλούσιος όν. Αλλά και παίνεις ως τέκτονας και τέκτονος Υιός και όχι πλουσίου. Κατά σάρκα έδωξε να έρθει όπως και ο ίδιος πάλι που γνώριζε κατά τον Ιώβ. Μη θησαυρό φυλακήν τα δικά του ούτε ως δικά του να προσέχει όσα έχει από πλούτη παρά να οικονομεί πάντα κατά το θέλημα του Θεού. Ο παλαιός Ισραήλ λοιπόν λέει τον εαυτό του πτωχό και παίρνεται και παρακαλεί να μην χρονίζει η σωτηρία που προφητεύεται γι' αυτόν.
Φτωχό καλεί και εκείνο που ξέπεσε από τον πλούτο του και παίρνει τα εκείνο που με κόπο αντιμετωπίζεται προς το ζήν. Δες και 68. Ο Κύριος θα φροντίσει για λόγο μου, γιατί κι εγώ σε αυτόν μόνο κατέφυγα και γι' αυτό και δεν θα με παρεβλέψει επειδή ελπίζω σε αυτόν. Εσύ είσαι ο Θεός μου και μην αργοπορήσεις να με βοηθήσεις. Το βαθύτερο νόημα είναι εγώ πτωχός είμαι και παίρνεις. Δηλαδή προσαρμόζοντας τον προφήτη Δαβίδη στο χαζόμενος, πως αυτός ο μακάριος προβλέποντας τον πλούτο των πνευματικών χαρισμάτων που έμελε να έρθει στους χριστιανούς, επιθύμησε και αυτός να τον αποκτήσει και επειδή ήταν μακράν από τις ημέρες και τον καιρό των χριστιανών και δεν μπορούσε να πετύχει το ποθούμενο για τούτο λυπήθηκε και ταλάνισε τον εαυτό του. Για την υστέρηση αυτή λέγοντας τα λόγια αυτά με το να μην απόλαυσα τέτοιο πνευματικό πλούτο, όμως ο Θεός θα φροντίσει για λόγο μου ώστε να συγκοινωνήσω και εγώ από τον πλούτο και τη δόξα που μένουν να λάβουν ύστερα οι χριστιανοί. Πού να συγκοινωνήσω? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ότι τούτο είναι αληθές μαρτύριο και ο Κύριος λέγοντας πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν ήδη να βλέπετε και ουκίδαν και ακούσε, ακούετε και ουκίκουσαν. Και για αυτή την επιθυμία που είχε παρακαλεί το Θεό, τον Υιό του Θεού, να μην αργοπορήσει, να έρθει, να γίνει και άνθρωπος.